Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών και του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Παιδικής Χελμέπα, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης βρέθηκε στην Δημοτική Πλάση του ΕΟΤ, προκειμένου να γίνει καθαρισμός της ακτής σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης και την ΤΙΕΔΑ. Η δράση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της Εθελοντικής Ημέρας Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών και επειδή τα παιδάκια μας είναι μέλος της Χελμέπα, που είναι καθαρά περιβαλλοντική ομάδα. Ήρθαμε εδώ για να προσφέρουμε κι εμείς ό,τι προσφέρουν αυτή την ημέρα και άλλα σχολεία στην Ελλάδα, τον καθαρισμό των ακτών. Να καθαρίσουμε την παραλία μας, αυτή που την απολαμβάναμε όλο το καλοκαίρι, για να την απολαύσουμε και του χρόνου καθαρή. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά μας σε θέματα καθαριότητας του περιβάλλοντος, γιατί ξέρουμε ότι ευαισθητοποιημένα παιδιά γίνονται και ευαισθητοποιημένοι ενήλικες. Τα παιδιά εργάστηκαν με χαρά για τον καθαρισμό της παραλίας, συμμετέχοντας βιωματικά σε μια τόσο σημαντική δράση. Τα παιδιά το κάνουν με πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και σήμερα δούλεψαν πολύ. Τους έκανε πάρα πολύ εντύπωση τα σκουπιδάκια που βρήκαν και κυρίως τις γόπες από τα τσιγάρα. Ήταν διάσπαρτη η παραλία από γόπες από τσιγάρα. Η δράση έγινε σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο και την ΤΙΕΔΑ, τους οποίους και ευχαριστούμε. Μας προμήθευσαν σακούλες και γάντια και νεράκια για την ασφάλεια των παιδιών. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι σήμερα επειδή δεν βρήκαμε πολλά σκουπίδια στις ακτές μας. Από πέρσι μέχρι φέτος συμμετέχουμε στο πρόγραμμα της Χελμέπας και συνεχίζουμε τις δράσεις μας. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να σκέφτονται ότι κάποια σκουπίδια πρέπει να μπαίνουν στην ανακύκλωση και όχι να τα πετάνε όπου να είναι, όπως βρήκαμε σήμερα πάρα πολλές γόπες στην άμμο μέσα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε να πετάμε τα σκουπίδια στους κάδους και όχι στο πάτωμα.